Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταραχές δημιούργησαν αυξημένες προσδοκίες για το πετρέλαιο καθώς μπήκε το 2018 με την τιμή του να σημειώνει άνοδο των 60 δολαρίων το βαρέλι. Η κρίση στο Ιράν αλλά και στην Βόρεια Κορέα, οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία και την Κίνα αλλά και οι συνεχιζόμενες αποφάσεις των χωρών του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής τροφοδοτούν το κλίμα αμφιβολίας και την ανωδική πορεία του μαύρου χρυσού. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν μάλιστα ότι οι εξελίξεις αυτές θα οδηγήσουν σε εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου, η οποία θα μπορούσε να φτάσει και στα 100 δολάρια το βαρέλι, στα επίπεδα δηλαδή όπου βρισκόταν πριν από 7 χρόνια. Με τις πωλήσεις για περισσότερα από ένα στα δύο εμπορικά καταστήματα να είναι αυξημένες ή ίδιες με πέρσι, ολοκληρώνεται η εορταστική περίοδος στην αγορά. Αν και οι πωλήσεις κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρσι για το 42% των επιχειρηματιών, το ποσοστό αυτό ήταν αισθητά μειωμένο έναντι του 76% που κατέγραψε πτωτικές πωλήσεις το 2016. Διπλάσιο ήταν και το ποσοστό των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρσι που πραγματοποίησαν προσφορές κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, ώστε να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό. Από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, βέβαια, ξεκινούν επισήμως και οι χειμερινές εκπτώσεις, οπότε έπεται συνέχεια. Ο όμιλος Realize Viva του Χάρη Καρόνι, ο οποίος έχει ισχυρή παρουσία στον χώρο των διαδικτυακών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι διεκδίκησης του 50% του Scrooge.gr, το οποίο κειδικεύεται στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ιδρυτική ομάδα του Scrooge την είναι η γραμμή άμυνας, διεκδικώντας να αγοράσει αυτή το 50% της εταιρείας που εκείνη ίδρυσε και γιγάντωσε τα τελευταία 12 χρόνια. Η αποτίμηση της εταιρείας, μην ξεχνάμε, φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και μένει να φανεί πώς θα διεξαχθεί η μονομαχία των δύο πλευρών, χωρίς να αποκλείεται και η εμφάνιση ενός τρίτου παίκτη, ο οποίος θα μπορούσε να καταθέσει ξεχωριστή προσφορά ή ακόμα και να υποστηρίξει την ομάδα των ιδρυτών, παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κυμαίνει 828,16 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,41% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.